Μείναμε κατάπληκτοι που μάθαμε και το πράγμα, ότι έγινε εδώ μέσα. Και βγήκαμε έξω μόνο και μόνο για το ενδιαφέρον, γιατί τι έγινε. Ερχόταν ένας με κάτι γυαλιά, 32-35 χρόνια, κάτι έλεγε σε κάτι, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει, ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Άνδρες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται στο διαμέρισμα της οδού Έλα Λαμέιν στα Σίδερα Χαλανδρίου που αποδείχθηκε γιάθκα τρομοκρατών. Ελέγχουν τους τοίχους, τα συρτάρια και τις σακούλες που βρίσκονται στα δωμάτια για να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ της τρομοκρατίας. Οι έρευνες εστιάζονται σε ένα USB και δύο νάιλον τσάντες μεγάλου μεγέθους γνωστού πολυκαταστήματος για να διαπιστωθεί κατά πόσο συνδέονται οι τέσσερις συλληφθέντες με την έκρηξη στο μολ. Καθώς ίδιες τσάντες είχαν χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά της βόμβας στο μολ. Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκουν στα δωμάτια της Γιάθκας ένα κοντάκι καραμπίνας, μεγάλο αριθμό φυσικίων κυνηγετικού όπλου, μια εσωτερική θήκη πυροβόλου όπλου, μια φωτοβολίδα θαλάσσης φιαλίδια βουτανίου και τρία κράνη μοτοσυκλετιστή, δύο μπλε παντελόνια στρατιωτικού τύπου, 8 διευθύνσεις μονοκατοικιών και διαμερισμάτων προς ενοικίαση στην περιοχή της Αθήνας καταχωρημένες σε φύλλα χαρτιού, διαρρηκτικά εργαλεία, δύο πολυμηχανήματα και μια συσκευή πλαστικοποίησης, δύο κενές θήκες κιθάρας και έναν πλαστικό αντάπτορα. Το διαμέρισμα που βλέπετε έχει νοικιάσει ο κατηγορούμενος για τη διπλή ληστεία στο Βελβεντόν Νίκος Ρωμανός. Ο νεαρός χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα και νίκιασε το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πριν από περίπου ένα μήνα με τα στοιχεία Γιακουμόπουλος Κωνσταντίνος. Και φοβόμαστε και να μιλήσουμε, γιατί παρόλο που είμαστε ιδιοκτήτες και είμαστε χρόνια γέννημα φρέμα εδώ πέρα, φοβόμαστε γιατί άμα έλεγα και μια κουβέντα και έλεγα μην κάνετε φασαρία, βρε παιδιά, μας απειλούσαν, κάναν ό,τι θέλαν. Αυτό που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των αστυνομικών είναι ότι από την περασμένη Παρασκευή λείπουν άλλοι τέσσερις από τους ενίκους της πολυκατοικίας. Πρόκειται σύμφωνα με τα όσα λένε κάτοικοι της περιοχής για δύο νεαρούς που μένουν στο υπόγειο και ένα νεαρό μαζί με την κοπέλα του που έμεναν πάνω από το διαμέρισμα Γιάθκα. Τι ακριβώς είχαν αντιληφθεί όσο καιρό ήταν οι νεαροί εδώ? Τίποτα, δεν έχω αντιληφθεί απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Εκτός από μια φορά αυτό που ήταν, ερχόταν κάποιος κύριος συχνά με ένα καγιέν, αμάξι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Με κάτι γυαλιά, ήταν κάτι πιτσιρικάδες εδώ με δύο μηχανές. Από τη στιγμή της σύλληψης των νεαρών στη Βέρεια και μέχρι χθες τα μεσάνυχτα, όταν οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής εντόπισαν το διαμέρισμα, φαίνεται πως κάποιος προσπάθησε να διαρρήξει το σπίτι. Βρέθηκαν ίχνη από προσπάθεια παραβίαση στην κλειδαριά και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι κάποιο από τα μέλη της οργάνωσης προσπάθησε να καθαρίσει το διαμέρισμα πριν φτάσει η αστυνομία, αλλά δεν είχε τα κλειδιά και έτσι προσπάθησε να κάνει διάρρηξη. Την ώρα που οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έκαναν φύλο και φτερό το διαμέρισμα Γιάθκα στο Χαλάνδρι, ο 20χρονος Νίκος Ρωμανός δήλωνε μέσω του δικηγόρου του «Εχμάλωτος πολέμου». «Τα κίνητρά μου ήταν πολιτικά. Θεωρώ τον εαυτό μου εχμάλωτο πολέμου. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου θύμα. Δεν θα υποβάλω μήνυση στους αστυνομικούς που με χτύπησαν. Επιθυμώ η κακοποίησή μου να ευαισθητοποιήσει τις συνειδήσεις των πολιτών. Αποδέχομαι τη ληστεία και τίποτε άλλο». Εκτός από τους κατοίκους της περιοχής, συγκλονισμένος από τις αποκαλύψεις, εμφανίζεται και ένας από τους καθηγητές του Ανδρέα Δημήτρη Μπουρζούκου, που εδώ βλέπετε να οδηγείται στα δικαστήρια της Κοζάνης. Ήταν μαθητής μου στο Μουσικό Λύκειο Παλίνης. Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της εμπλοκής του σε ένοπλη ληστεία. Δεν ξέρω τι τον οδήγησε ως εκεί. Θέλω όμως να μιλήσω για τα τρία χρόνια που τον γνώρισα ως μαθητή, αλλά και ως εθελοντής στο περιοδικό. Ήταν χαρά μου να έχω μέσα στην τάξη παιδιά σαν τον Ανδρέα Δημήτρη. Όλα τα ευρήματα από τη Γιάφκα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν τώρα και το ενδεχόμενο ύπαρξης κι άλλης Γιάφκας της οργάνωσης.